Ο δεύτερος άξονας πάλης μας είναι για την κατάσταση στα σχολεία, την κλιμάκωση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και την απόπειρα να μπουν στο γύψο τα σωματεία και η δράση μας. Φέτος, τα σχολεία, παρά τις τριαμβολογίες του Υπουργείου Παιδείας για τους διορισμούς και τις καινοτομίες που τα είχαμε εισάγει, αντιμετωπίζουν εκρηκτικά προβλήματα. Τα πραγματικά κενά σε εκπαιδευτικούς, χωρίς τα μαγειρέματα και τα πετσοκόμματα, παραμένουν μεγάλα, ακόμα και μετά τις πρώτες προσλήψεις χιλιάδων αναπληρωτών και τις δεύτερες που τρέχουν σήμερα. Το γεγονός ότι αναγκάζονται να προσλάβουν δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές για να ξεκινήσουν τα σχολεία δείχνουν πραγματικά το μέγεθος, το μεγάλο πρόβλημα της αδιοριστίας. Οι γονείς θα κληθούν για άλλη μια χρονιά να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πολλά παιδιά να ξεπαγιάσουν το χειμώνα αν δεν πάρθουν μέτρα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα. Η υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών σπάει κόκαλο. Αγγίζει το 60% στα χρόνια των μνημονίων. Οι αυξήσεις στα σχολικά ήδη είναι μεγάλες. Μόνο στο χαρτί φωτοτυπίας ξεπερνούν τα 30%. Τεράστιες είναι οι αυξήσεις στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, ενώ ξεπερνούν κάθε όριο οι αυξήσεις στο φυσικό αέριο, που έχει εκτεναχτεί με κίνδυνο να ανάβει θέρμανση στα σχολεία με το σταγονόμετρο, και όχι μόνο στα σχολεία, και στα σπίτια μας. Αυτή τη στιγμή, 30 Σεπτέμβρη, πάνω από 1.000 παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι έξω από τα ειδικά σχολεία, και στην παράσταση που έγινε των σωματείων μας και των άλλων φορέων του Οικονομικού και Αναπηρικού Κινήματος χθες στο Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Παιδείας και η πολιτική του ηγεσία δήλωσαν αναρμοδιότητα. Την ίδια στιγμή υλοποιείται επιθετικά η ταξική διαφοροποίηση των σχολείων μέσω της λεγόμενης αξιολόγησης, η λεγόμενη προώθηση της αυτονομίας, δηλαδή μεγαλύτερη εξάρτηση από την τσέπη των γονιών, οι αντιδραστικές αλλαγές στο περιεχόμενο του σχολείου προωθούνται τελικά, για να κατακλείδει, οι διαχρονικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, του ΣΕΒ, στις οποίες ορκίζονται όλες οι κυβερνήσεις και οι Υπουργοί Παιδείας. Η κυβέρνηση και του Υπουργείου Παιδείας συνεχίζουν το γνωστό δρόμο της κατασυκοφάντησης των εκπαιδευτικών, των δικαστικών προσφυγών και διώξεων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήδη μας είχαν ξανά στα δικαστήρια, της χειραγώγησης των σωματείων μέσω της άμεσης παρέμβασης στη ζωντανή και δημοκρατική λειτουργία τους. Είναι γνωστά τα ζητήματα των του ηλεκτρονικού φακελώματος, ηλεκτρονικές εκλογές, απαγόρευση απεργιών, εμπόδια στη δράση των σωματείων και των εκπροσώπων στους χώρους δουλειάς και ούτω καθεξής. Με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων έχει χτιστεί ένα βαθιά αντεργατικό νομοθετικό πλωστάσιο με στόχο την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία των σωματείων. Με σημαία λοιπόν την υπεράσπιση του παιδαγωγικού μας ρόλου απέναντι σε όλα αυτά και με στραμμένο το βλέμμα μας στους μαθητές μας, θα μπούμε εμείς η εκπαιδευτική ασπίδα ώστε κανένα παιδί να μην κρυώσει αυτό το χειμώνα, να μην πεινάσει, να μην μείνει πίσω χωρίς την απαραίτητη εκπαιδευτική στήριξη. Όπλο μας η αλληλεγγύη. Καταθέτουμε λοιπόν για συζήτηση και διεκδίκηση μέσα στον κλάδο, σε κάθε γενική συνέλευση, σε κάθε σύλλογο διδασκόντων, σε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα, το παρακάτω πλαίσιο πάλης και σχέδιο δράσης. Για τα ζητήματα λειτουργίας των σχολείων, διεκδικούμε ουσιαστικά μέτρα για την πανδημία. Καθημερινά τα κρούσματα αυξάνονται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μαζικά δωρεάν τεστ για όλους με ευθύνη του ΟΕΟΔΗ. Δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας. Ειδική άδεια για όλο το διάστημα της νόσησης και όχι μόνο για 5 μέρες. Σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης διεκδικούμε να υπολογιστούν επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών, πλήρους φυσικά ωραρίου και όχι με τρίμηνες συμβάσεις, για την κάλυψη των έκτακτων κενών που θα προκύψουν από συναδέλφους που θα νοσήσουν από COVID, ώστε να μην επαναληφθούν οι καταστάσεις που ζήσαμε, τον μπάχαλο στην κυριολεξία που ζήσαμε την περσινή χρονιά. Επιπλέον προσωπικό καθαριότητας, πλήρους ωραρίου για την κάλυψη των αναγκών. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στην καθαριότητα που τους έχουν κάνει λάστιχο. Διεκδικούμε 15 μαθητές ανά τμήμα για υγειονομικούς, αλλά κυρίως και για παιδαγωγικούς λόγους. Με βάση αυτό να καθοριστεί η συγκρότηση των τμήματων και οι προσλήψεις. Να καταργηθεί το απαράδεκτο όριο των 25% συν 10% μαθητές της τάξης. Να γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις των ίδιων των σχολείων σχετικά με τη λειτουργία των τμήματων, που στηρίζονται φυσικά στο χωρισμό των τμήματων με βάση παιδαγωγικά κριτήρια και όχι μόνο αριθμητικά.
κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό, με βάση τις διευρυμένες μαθησιακές ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες, σε τμήματα ΖΕΠ, στην παράλληλη στήριξη, να λειτουργήσουν τώρα όλα τα τμήματα ένταξης και να ιδρυθούν όλα τα τμήματα ένταξης που χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες. Αυτός ο πίνακας με τα ίδρυση τμήματα ένταξης που εδώ και 2 χρόνια υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας, επιτέλους πρέπει να υπογραφεί. Να εξασφαλιστούν σε όλα τα σχολεία οι αναγκαίες ώρες για ενισχυτική διδασκαλία. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι τώρα στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Να διαγραφούν τα χρέη των σχολείων προς τις λεγόμενες πρώην ΔΕΚΟ για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και φυσικά να δοθεί φτηνό, αφορολόγητο πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε όλα τα σχολεία. Να καλυφθούν οι ανάγκες για αναλώσιμα, σχολικά είδη, είδη καθαριότητας και ούτω καθεξής. Να γίνουν έργα και επισκευές σε όλα τα σχολεία άμεσα, για να μην βιώσουμε ξανά το αυξανόμενο φαινόμενο να πέφτουν σουβάδες μέσα και πλάι στις σχολικές αίθουσες. Και βεβαίως η κυβέρνηση να προχωρήσει ένα πρόγραμμα σχολικής στέγης και όχι να μπουκώνει για μια ακόμα φορά τους μεγαλοεργολάβους με τα προγράμματα κατασκευής σχολείων μέσω των γνωστών ΣΔΙΤ που ξέρουμε τι σημαίνει τόσο στην κατασκευή αλλά όσο και στη λειτουργία μετά των σχολείων. Διεκδικούμε δημιουργία υποστηρικτικών δομών όπως εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους για να έχουν άλλωστε και κάποια αξία ημέρας αθλητισμού και να μην απευθύνονται σε σχολεία που δεν έχουν όχι μόνο κλειστά γυμναστήρια, αλλά ούτε αναλώσιμα υλικά για τον αθλητισμό των παιδιών. Δωρεάν εκδρομές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλα τα παιδιά, γιατί πιστεύουμε ότι το 2022 όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη έτσι, και δικαίωμα στη μόρφωση αλλά και στην ψυχαγωγία. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική των ταξικών φραγμών και της κατηγοριοποίησης των σχολείων μας. Στη βάση αυτή διεκδικούμε και παλεύουμε αταλάντευτα για κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων 4692 του 2020 και 4823 του 2021 που κατηγοριοποιούν τα σχολεία μας, υποβαθμίζουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, υψώνουν ακόμα μεγαλύτερη τύχη στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Ζητάμε να καταργηθεί ο νόμος 4589 του 19 του Γαβρόγλου που έκανε κουρελόχαρτα τα πτυχία των συναδέλφων μας και τους καταδικάζει να τρέχουν να μαζεύουν προσόντα συνεχώς. Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων και των εξετάσεων τύπου PISA που μετατρέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε μια τυποποιημένη προετοιμασία των μαθητών ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες και τις μορφωτικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Διεκδικούμε κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής που άφησε χιλιάδες μαθητές εκτός ΑΕΗ και απαξίωσε δεκάδες τμήματα σε όλη τη χώρα. Αντιστεκόμαστε στην επιφανειακή γνώση, στην ημιμάθεια, την αποθέωση των δεξιοτήτων που ενισχύεται και με τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βέβαια και με τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές μας, θα προχωρήσουμε στις εξής δράσεις. Συνεχίζουμε τις μαζικές κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας για όλα τα παραπάνω ζητήματα σε δήμους, περιφέρειες και διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δίνουμε μαζική και αποφασιστική απάντηση με τη μαζική μας συμμετοχή στη συγκέντρωση του Υπουργείου Παιδείας στις 11 του Οκτώβρη στις 13 το μεσημέρι. Απαιτούμε από εδώ και ολμέ να πάρουν εδώ και τώρα συνολική απόφαση για απεργία αποχή από όλο το πλαίσιο της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης των μεντόρων και των ενδοσχολικών συντονιστών και όλων των σχετικών διατάξεων, των νόμων 4692 και 4823. Σε επίπεδο συλλόγων και ΕΛΜΕ αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου ο κλάδος συλλογικά να ακυρώσει τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικά για το ζήτημα της υπεράσπισης των σωματείων μας από την κρατική εργοδοτική παρέμβαση. Προχωράμε στα παρακάτω. Ακυρώνουμε στην πράξη, όπως έχουμε κάνει άλλωστε μέχρι τώρα, το νόμο έκτρωμα 4808 του 2021, το γνωστό ως νόμο Χατζηδάκη, σε όλα τα επίπεδα. Δεν κάνουμε ηλεκτρονικές εκλογές, δεν δίνουμε τα μετρώα μας στο ΓΕΜΙΣΟΕ, προκυρήσουμε τις απεργιακές μας κινητοποιήσεις με βάση τα καταστατικά μας και τον τρόπο που εμείς ξέρουμε τις συλλογικές μας διαδικασίες. Όλες οι εκλογές των σωματείων μας γίνονται διαζώσεις. Λέμε όχι στις ηλεκτρονικές εκλογές και στα δίθεν υβριδικά μοντέλα.
Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει το επόμενο διάστημα σε κανονικές διαζώσεις εκλογές για τους αιρετούς μας στα υπηρεσιακά συμβούλια. Να καταργηθεί όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει ηλεκτρονικές εκλογές και δοτούς αιρετούς. Σε κάθε περίπτωση επιβολής ηλεκτρονικών εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια, καλούμε τα ΔΣ, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να μην συνενέσουν, να ακυρώσουν το σχέδιο της κυβέρνησης. Τα σωματεία των εργαζομένων μπορεί να επιβάλλουν τη θέληση και το δίκαιο τους. Το έχουμε άλλωστε αποδείξει και το προηγούμενο διάστημα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα σωματεία μας είναι το όπλο μας. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε έξω από αυτά τη ζωή και τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό θα τα υπερασπιστούμε με κάθε μέσο. Συσπειρωμένοι λοιπόν στα σωματεία μας, με μαζική συμμετοχή στους αγώνες το επόμενο διάστημα, μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.